Ο Βασίλης Αντυρτάκης, όλοι τον γνωρίζετε, είναι δραστηριοποιείται στον χώρο του βελονισμού περισσότερο, αλλά επειδή είναι συγκοινωνώντα δοχεία τα ολιστικά συστήματα, εφαρμόζει και το γεωργετικό σύστημα και θα δώσει μέσα από τη δικιά του πρακτική πλέον εμπειρία μια άλλη διάσταση σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και θα το κάνω. Κύριε Δρυτάκη, έχετε το λόγο. Μόλις ετοιμαστείτε. Και ποτάς για το λέζερ. Θα σας δείξω τώρα. Το πορτοκαλί το κουπάκι είναι. Έχω πολλά. Να. Με αυτά εδώ προχωράει. Τα βελάκια. Πάνω κάτω εδώ. Να. Λοιπόν, εγώ είμαι γιατρός. Λέγομαι Βασίλης Τριτάκης, ζω στο Βόλο και δουλεύω 25 χρόνια στο Βόλο με φυσικές θεραπείες. Δεν έχω πάρει ποτέ φάρμακα στη ζωή μου, ούτε ασπιρίνη, ούτε αντιβίωση, ούτε τίποτα. Σε μια έκθεση φαρμακοποιών θα ακούγεται λιγάκι κρύο αυτό. Χρησιμοποιώ βέβαια τα βότανα. Η Ελλάδα φημίζεται για τα βότανα. Είμαστε μία από τις 4-5 παγκόσμιες ιατρικές, γνωστές ανά τους αιώνες. Τι γίνεται τώρα και χάσαμε την επαφή μας με το χθες ή με το πριν από 3.000 χρόνια. Κάποιοι βέβαια με κάποιους τρόπους κοιτάξαν και χαντάκωσαν την αρχαία ελληνική ιατρική, αλλά ευτυχώς είναι όλα γραμμένα. Αν ανοίξεις ένα βιβλίο, θα δεις πάρα πολλά πράγματα που έκανε ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, ο Διοσκουρίδης, ο ένας, ο άλλος, διάσημοι γιατροί, οι οποίοι αφήσαν το στίγμα τους και η Ευρώπη πάνω σε αυτούς έχτισε την ιατρική που τη λέμε δυτική ιατρική σήμερα, αρχίζοντας με τα δύο πανεπιστήμια στο Σαλέρνο και στην Πάντοβα και μετά στο Μονπελιέ και αργότερα στο Λέιντεν, στο Άμστερνταμ, βασιζόμενη στα γραπτά τα ελληνικά. Αν κάποιος διαβάσει Ιπποκράτη θα δει ότι τα μισά βότανα είναι αιμετικά. Αιμετικά βότανα, δηλαδή προκαλούντα αιμετούς. Με τη λογική που έχουμε σήμερα, θα σκεφτείς γιατί προκαλούσε αιμετό ο Ιπποκράτης στους ασθενείς του. Εμείς έχουμε χάσει αυτή τη γνώση. Γιατί συνήθως όταν έχεις αιμετό τώρα, σου δίνουν αντιαιμετικά. Να μην λειτουργήσει αυτό το αμυντικό σύστημα. Αυτό έχει πάρει ενέργειες, άμα κάτσετε να το σκεφτείτε. Αλλά επειδή τα ακούτε για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν μπορείτε να βγείτε στο τέλος γιατί κάποια φάρμακα έχουν πάρει ενέργειες. Όταν ο οργανισμός προσπαθεί να διώξει κάτι έξω με μια έντονη σύσπαση και εσύ του δίνεις το αντιαιμετικό. Επειδή βέβαια κανένας δεν σου έχει διδάξει παραδοσιακή ιατρική. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω ταξιδέψει σε 80 χώρες, έχω μελετήσει σε 98 βοτανικούς κήπους και έχω μελετήσει όλες αυτές τις παραδοσιακές ιατρικές και ήξερα τι κάναμε στην Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα, ξέρω πού γίνονται αυτά σήμερα. Γιατί κάποιοι τα έχουν κρατήσει σήμερα. Μάλιστα, η επιστήμη της νατσουρόπαθη έχει κρατήσει αμυγός την αρχαία ελληνική ιατρική. Και όποιος θέλει να βρει άκρες για την αρχαία ελληνική ιατρική, μπορεί να αρχίσει να σπουδάζει την νατσουρόπαθη. Δηλαδή, natural path, ο φυσικός δρόμος. Το βγάλαν έτσι γιατί τότε ήταν της μόδας και οι ομοιόπαθοι και αυτοί για να δείξουν ότι είναι κάπως το είπαν νατσουρόπαθοι. Τέλος πάντων θα περάσω τα πρώτα slides εγώ για να βρεθούμε στο νόημα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γιατί το θέμα μας σήμερα είναι ευζήν και μακροβιότητα και όταν θες να μιλάς για ευζήν και μακροβιότητα καταρχήν σου έρχεται στο μυαλό οι αποτοξινώσεις. Δεν μπορείς κατευθείαν να πας στα φάρμακα ή στα βότανα που είχαν στην αρχαία Ελλάδα, το φάρμακο ή το βότανο, είναι η τελευταία λέξη μιας μεγάλης προετοιμασίας. Εμείς έχουμε χάσει τώρα τη γνώση για αυτή τη μεγάλη προετοιμασία του ασθενούς και πάμε κατευθείαν και του δίνουμε τρία είδη φάρμακα, δεν γίνεται τίποτα πολλές φορές και λέμε ρε παιδί μου, έχει πάρει ενέργεια στο φάρμακο. Αφού έχεις αφήσει τόσα στάδια πριν, τα οποία δεν τα έχεις προσέξει, δεν τα έχεις προετοιμάσει σε έναν οργανισμό. Πώς θες να δράσουν αυτά τα φάρμακα. Και έτσι αναγκάζεσαι και φτιάχνεις πιο ισχυρά φάρμακα, αναγκάζεσαι και φτιάχνεις πιο συνθετικά, πιο χημικά, τρελαίνεται ο οργανισμός και έχει αυτές τις παρενέργειες. Ενώ όσοι ασχολούνται με τη φυσική ιατρική έχουν άλλη σειρά στο μυαλό τους. Αυτό θα προσπαθήσω να σας το πω σήμερα, να σας το δείξω, δεν ξέρω πόση ώρα έχω. Θα το δούμε
Ναι. Να φανταστείτε ότι αυτή η ομιλία μπορεί να κρατάει 4 ώρες και εγώ μάλλον θα την πω σε μισή ώρα. Και ναι, λίγο πιο σύντομα αν είναι δυνατό. Ωραία. Άρα δηλαδή θα πάρετε μια ιδέα και επειδή εμείς βρισκόμαστε και κάνουμε αλλού ομιλίες όπως ακούσατε και σε αυτές τις εναλλακτικές διακοπές, υπάρχουν για αυτούς που ενδιαφέρονται, υπάρχουν ευκαιρίες να μας ακούσουν να τα έχουμε όλα αυτά αναλυμένα. Γιατί σήμερα εγώ θα σας τα δείξω εντάχει, θα σας δείξω τρεις τεχνικές της αρχαίας ελληνικής ιατρικής, οι οποίες εφαρμόζονται αλλού, αλλά εμείς εδώ τις θεωρούμε παραμύθια, ιστορία, μυθολογία, όπως κάποιοι θέλουν να αισθανόμαστε για τους προγόνους μας. Δηλαδή ότι ήταν παραμύθια αυτά που κάναν, ενώ ήταν επιστημονικότατα. Έχουμε φορτώσει πάρα πολύ τη ζωή μας και χρειαζόμαστε κάποιες στιγμές να κάνουμε ένα restart, μια αρχή από την αρχή, να φορτίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας. Ας πάμε να δούμε τι γινόταν στην Κο το 650 π.Χ. που ήταν βέβαια το σκληπείο της Κο εκεί. Ο Ιπποκράτης και η γη του. Έφτανε στην Κο ένας ασθενής που είχε κάποια προβληματάκια. Έπρεπε να τον προσεγγίσουν. Εκεί ήταν γύρω στους 20 γιατρούς υπό την εποπτεία του Ιπποκράτη. Δεν ήταν μόνο ο Ιπποκράτης και η γη του. Υπάρχει ακόμα και σήμερα το Ασκληπείο της Κο. Υπάρχει και μια foundation που είναι για την Ιπποκρατική ιατρική και κάνουμε συνέχεια ομιλίες και έρευνες και ανακοινώσεις. Εννοείται ότι είμαι μέλος εγώ εκεί και παρακολουθώ χρόνια αυτές τις ομιλίες. Το τι βγαίνει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να πάμε λοιπόν να δούμε για την τεχνική της εμέσεως. Η έμεσης ήταν ο εμετός, αυτό που σας είπα στην αρχή. Πρέπει να καθαρίσεις αυτό που υπάρχει μέσα σου, με έναν έντονο τρόπο. Εμείς το έχουμε ξεχάσει, παρόλα τα εμετικά φάρμακα που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης. Μαθαίνω λοιπόν ότι στην Κολομβία υπάρχει μια ομάδα εθνοφαρμακολόγων και ανθρωπολόγων, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί με τις δικές τους παραδοσιακές ιατρικές, οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ με τις δικές μας, γιατί οι παραδοσιακές ιατρικές μοιάζανε, όπως η Αγιουρβέντα με την αρχαία ελληνική ιατρική και με την κινέζικη ιατρική. Πάω λοιπόν κι εγώ με τη βοήθεια μιας Θεσσαλονικιάς για να συμμετέχω σε αυτά τα πειράματα που κάνανε εκεί πέρα στην Μπογκοτά. Μάλιστα, σε μια βιβλιοθήκη έχουν μπροστά την Αθηνά, τη θεά Αθηνά. Στην Μπογκοτά έχουν τη θεά Αθηνά μπροστά από τη βιβλιοθήκη. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν οι Ινδιάνοι, οι ντόπιοι και εγώ και κάνουμε ένα τρίωρο ταξίδι να βρεθούμε στη ζούγκλα μέσα, σε ένα ψηλό σημείο που να μην είμαστε μέσα στα τεράστια δέντρα, σε έναν πανάρχαιο τόπο που εκεί κάναν οι δικοί τους, οι μάγια, θεραπευτές, κάναν αυτές τις τεχνικές, τις εμέσεως. Όλοι αυτοί είναι επιστήμονες, ερευνητές. Σε άλλες περιπτώσεις σας εξηγούσα τι είναι αυτές οι λίμνες. Δηλαδή υπάρχει ένα μέρος εκεί που υπάρχει μια λίμνη που δεν πλησιάζουν πουλιά. Και είναι πολύ περίεργο αυτό για τους επιστήμονες. Εκεί πιο πέρα κάναμε εμείς αυτά τα πειράματα. Από ό,τι βλέπετε κατασκηνώσαμε το βράδυ. Και αυτή η τεχνική έπρεπε να γίνει το βράδυ, όπως εμείς έχουμε την αγρυπνία εδώ στη δικιά μας εκκλησία. Φανταστείτε ότι αυτά γινόταν 3.000 χρόνια πριν, σε εκείνους, προ-κολομβιανές εποχές. Οι δικοί τώρα γεωπόνοι που μελετούσαν τα φυτά αυτά, ετοιμάσανε δύο φυτά, τα αφήσαν 5-6 μέρες να υπάρξει ζύμωση και στους συμμετέχοντες, είπαμε ήμασταν γύρω στα 30 άτομα, μας είχαν προετοιμάσει να έχουμε φάει χορτοφαγικά πολλές μέρες πριν, γιατί θα κάναμε εμετό. Το βράδυ πριν τα μεσάνυχτα, μας δώσαν όλους αυτά τα δύο φυτά σε ελάχιστη ποσότητα. Μάλιστα, μας τα φυσήξαν με ένα καλαμάκι μέσα στα ρουθούνια μας. Τώρα, όποιος ξέρει φυσιολογία, αυτά τα φυτά σε μία ώρα σου έφερνε εμετό. Έντονο εμετό. Όποιος ξέρει απλά φυσιολογία, ο έντονος εμετός ανεβάζει όλο το αίμα στον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν στον εγκέφαλό μας ο κάθε άνθρωπος, η κράση του κάθε ανθρώπου, όπως ανέφερε πριν η Σοφία, ότι υπάρχουν τρία ντόσας, τρία είδη ανθρώπων, στην αρχαία ελληνική ιατρική είχαμε 4 κράσεις ανθρώπων, γιατί είχαμε και 4 εποχές.
Άρα οι οργανισμοί δεν είναι οι ίδιοι. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση ο προηγούμενος ομιλητής που έλεγε για τα γονίδια. Πλέον, ύστερα από 3.000 χρόνια, καταφέραν και είδανε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι και δεν μπορούμε να τους δίνουμε τα ίδια φάρμακα σε όλους. Αυτό το είχαν καταλάβει πολύ απλά με τις παρατηρήσεις τους οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί. Και είχαν ξεχωρίσει τους ανθρώπους σε 4 κράσεις. Μας δίνουν λοιπόν αυτό τις ουσίες των βοτάνων, απλές, και σε μία ώρα αρχίζει ο εμετός. Όχι σπουδαία πράγματα, ούτε, εντάξει, εμετό έχετε κάνει όλοι, αλλά όταν έχεις προετοιμαστεί κιόλας και δεν έχεις φάει κρέατα, γιαούρτια και όξινα και τέτοια, ο εμετός είναι ανώδυνος και δεν σου καίει, όταν κάνεις την αναγωγή, δεν σου καίει με όξινα πάρα πολύ το εδώ πέρα, τραχεία κτλ. Ήταν από κοντά μας αυτοί οι ειδικοί, είπαμε ήταν ανθρωπολόγοι, και όταν ανεβεί το αίμα στο κεφάλι, αναλόγως με την κράση σου, με την ιδιοσυγκρασία σου, θα αιματωθούν κάποια κέντρα στον εγκέφαλο. Όταν αιματώνονται κάποια κέντρα στον εγκέφαλο, αμέσως δημιουργούν και εικόνες, γιατί το κάθε κέντρο στον εγκέφαλο παράγει εικόνες από μόνο του. Αυτό, όταν το έλεγες εσύ στον ειδικό, ας πούμε, λέγοντας τι εικόνες είδες ή τι οράματα είδες κατά αυτούς, ήξερα αμέσως σε κατατάξεις σε ποια κράση είσαι. Άρα, τι φάρμακα χρειάζεσαι, τι βότανα χρειάζεσαι. Όπως λέμε ότι έχουμε 4-5 είδη αυτοκίνητα. Αν ξέρουμε τι μάρκα είναι το κάθε αυτοκίνητο, θα του δώσουμε τα ακριβή, πώς θα το πούμε, ανταλλακτικά. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η τεχνική την κάναν στην αρχαία Ελλάδα και τη μελετάνε τώρα οι ανθρωπολόγοι κάπου αλλού. Θα έπρεπε να το μελετάμε κι εμείς αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς πανεπιστήμιο αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα τώρα γι' αυτό, γιατί είπαμε έχω να πω κι άλλα. Αλλού τα αναλύω πάρα πολύ. Τώρα τα περνάω όλα αυτά, γιατί κάναμε και αγρυπνία μετά και είναι το τι είδεμα ο καθένας. Και το εξηγήσαμε εκεί στους ειδικούς και κάναμε μεγάλη συζήτηση σε όλη την αγρυπνία αυτή που κάναμε. Και οι περισσότεροι που πάνε εκεί πάνε συχνά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ήταν άλλοι που μας λέγανε ότι εγώ, ξέρεις, είχα έλκο στομάχου, εγώ είχα καρκίνο εκεί, είχα λυκοβακτηρίδιο του πυλωρού και τώρα το κάνω αυτό 2 χρόνια, αυτές τις τεχνικές, κάθε 2 μήνες τα κάνουν αυτά και μου έχει φύγει το ένα, μου έχει φύγει το άλλο, μου έχει φύγει το άλλο. Και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και το προσπαθούμε να το μελετήσουμε. Αυτά να τα μελετάνε εθνοφαρμακολόγοι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Λοιπόν, ένα άλλο που κάνανε εκεί πέρα ήταν μια μορφή αποτοξίνωσης με την ούρτικα. Η ούρτικα είναι η δική μας τσουκνίδα, εκεί τη λένε ορτίγκα στα ισπανικά και είναι μια ισχυρότατη τσουκνίδα εκεί του δάσους του Κολομβιανού με αγκάθια, δεν ξέρω αν τα βλέπετε και τα αγκάθια. Κοιτάξτε εκεί πέρα την ουρτικάρια που έβγαλε αυτός. Αυτός δηλαδή χτυπάει σε μερικά σημεία με την ούρτικα, βγαίνουν αυτές οι τοξίνες προς τα έξω και γίνεται κάποια διαδικασία άμυνας. Το σώμα όταν δεχτεί το τσίμπημα της ούρτικας, αντιδρά. Άρα ενεργοποιεί το νοσοποιητικό του σύστημα. Απλά πράγματα και ωραία και φυσικά. Όσοι λοιπόν ήξεραν αυτή την τεχνική, αυτούς τους ανθρωπολόγους και βιολόγους, την έκαναν. Εγώ εκείνη τη φορά δεν την έκανα, γιατί μου πέσαν πολλά. Ήμουν σε ένα ξένο τόπο, με αλλαγή ώρας. Βλέπετε εδώ η σκηνοθέτητα της παρέας, έκανε και αυτή. Βλέπετε τις φλίκδενες στην κοιλιά της. Μία τεχνική παλιά, ξεχασμένη, την οποία μελετάνε εκεί πέρα όμως. Να περάσουμε σε μια άλλη τεχνική και να ξαναπάμε στο Ασκληπείο της ΚΟ, για να δούμε μια πηγή που υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, έχετε ακούσει για τους κατεωνισμούς που έκαναν στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι αυτοί οι κατεωνισμοί που δεν ξέρουμε τίποτα? Τους έζησα εγώ με τους κατεωνισμούς σε ένα άλλο σημείο, στα Ιμαλάια κάπου. Εκεί είναι μια πηγή στο Ασκληπείο της ΚΟ, η οποία υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Για να τη δούμε. Τη βλέπετε εδώ. Αυτή η πηγή, εδώ είναι η είσοδος για το πρώτο διάζωμα, εδώ είμαστε στο πρώτο μέρος που μπαίναν οι ασθενείς και τους γινόταν ο κατεωνισμός. Πολύ απλό πράγμα. Παίρνουν νερό από αυτή την πηγή, βράζαν κάποια βότανα μέσα στο νερό αυτό, τον καθίζαν τον άνθρωπο με ένα ημίγυμνο τέλος πάντων και του ρίχναν ζεστό νερό σε μορφή κατεωνισμού από το κεφάλι προς τα κάτω,
με αυτά τα βρασμένα βότανα. Ή το βάζαν σε ένα μαρμάριο αυτό να καθίσει ή σε ένα ξύλινο για να γίνει ο πρώτος καθαρμός μπαίνοντας σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος του ασκληπίου. Προσέξτε το βότανο αυτό που είναι. Είναι το αδίαντον, η κόμη της Αφροδίτης, για όσους ασχολείστε με τα βότανα. Πολύ σημαντικό για την αρχαία Ελλάδα, το αδίαντον. Ο Πάνας, ακόμα από τότε σκαλισμένος εκεί. Ο Πάνας, στην πηγή. Λοιπόν, την εμπειρία του κατεωνισμού θα σας τη δείξω πού αλλού την έζησα, γιατί εδώ πέρα την έχουμε ξεχάσει. Η θυσία γινόταν από τον ασθενή για να έρθει μετά η εγκύμηση. Θα το έχετε και ακούσει αυτό. Είπαμε δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εδώ με το Ίδρυμα της ΚΟ που κάνουμε κάθε χρόνο συνέδρια και αναπαραστάσεις, κάνουμε συχνά αυτή την αναπαράσταση της θυσίας. Πώς ερχόταν ο ασθενής και θυσίαζε στον Θεό Απόλλωνα και στο γιο του Ασκληπιό. Η γυναίκα του Ασκληπιού λεγόταν Ιππιόνη. Είναι τυχαίο αυτό? Ήπιος νους. Ασκληπιός, ασκελή, ήπια, ποιόμεν. Όλα αυτά κρύβουν ένα μυστικιστικό νόημα από πίσω, όλες οι ελληνικές λέξεις, αλλά δεν προφθαίνουμε τώρα να τα αναλύσουμε και να σας δείξω στα γρήγορα, ψάχνοντας εγώ, πού αλλού πήγα. Εδώ βλέπετε πολλά βιβλία που υπάρχουν για τον Ιπποκράτη, για τον Γαλινό, ευτυχώς υπάρχουν όλα αυτά γραμμένα και μπορούμε να τα ανακαλέσουμε και να τα βρούμε. Και εγώ για να βρω αυτή την τεχνική, εδώ φαίνεται ο Ιπποκράτης που του δίναν τόσα πολλά λεφτά οι Πέρσες για να πάει να είναι ο γιατρός του μεγάλου Δαρίου, αλλά δεν δέχτηκε ποτέ να πάει. Και αναγκάζομαι εγώ να βρεθώ στα Ιμαλάια, στον εκεί σύλλογο εθνοφαρμακολόγων και βοτανολόγων, να μπω μαζί τους και να πάμε μέσα στη ζούγκλα να δούμε τα βότανα και να ζήσω μετά και εγώ την εμπειρία των κατεωνισμών πλέον. Μαζευόμαστε σε ένα μακρινό μοναστήρι ένα βράδυ, καμιά σαρανταριά Ταϊλανδή πλέον τώρα, βρισκόμαστε στα Ιμαλάια, στο Τσάνγκ Μάι περίπου. Το βράδυ γίνεται μάθημα, την άλλη μέρα παίρνουμε πρωινό και ξεκινάμε μέσα στη ζούγκλα και μας καθοδηγούν δύο μοναχοί οι οποίοι ξέρουν τα βότανα της περιοχής. Και πάλι σας τα δείχνω γρήγορα. Έχω μια οδηγό η οποία είναι βοτανοθεραπεύτρια, αυτή εδώ η κυρία, και με γυρίζει για 20 μέρες σε όλα τα Ιμαλάια με ένα τζιπ και βρίσκομαι διάφορους θεραπευτές. Βρίσκω λοιπόν αυτόν τον θεραπευτή, ένας μοναχός βουδιστής που είναι βοτανάς, δούλευε χρόνια σε νοσοκομεία και όταν πέρασε τα 50, το κάνουν αυτό εκεί, αποσύρεται και γίνεται ιερομόναχος και αυτός ασχολείται με τις θεραπείες γιατί είχε δει τόσα πολλά από τη δυτική ιατρική που είχε μάθει στα νοσοκομεία που δούλευε. Αυτός λοιπόν εφαρμόζει τις παλιές αρχαίες ταϊλανδέζικες τεχνικές. Αυτοί είναι οι ασθενείς του που έρχονται, πολύ περίεργες περιπτώσεις και δύσκολες. Και ξεκινώντας για να μπει στο χώρο αυτού νου πρέπει να κάνεις τον κατεωνισμό, τον οποίο έκανα και εγώ. Δεν πίστευα ότι θα είχε τέτοιες επιδράσεις απάνω μου. Ποιος είναι ο κατεωνισμός? Εδώ βγάζει τα βότανα και μου τα δείχνει, τα κόβει, τα ετοιμάζει και τα δίνει σε μια βοηθό να τα βράσει. Πολύ απλά βότανα. Αυτό είναι το καφίρ λάιμ. Είναι, ας πούμε, ο προάγγελος του λεμονιού και του πορτοκαλιού. Γιατί ξέρετε ότι το πορτοκάλι δεν είναι εδώ ντόπιο προϊόν, δέντρο. Προέρχεται από την Ασία το πορτοκάλι. Και επειδή μας το φέραν οι Πορτογάλοι, μας έμεινε εμάς σαν πορτοκάλι. Δηλαδή στην αρχαία εποχή δεν υπήρχε πορτοκάλι εδώ. Παρένθεση. Το άλλο είναι το lemon grass και το άλλο είναι το αγροστόδες, η αγριάδα. Τα βράζουν αυτά τα τέσσερα βότανα και αυτό το άλλο και σου κάνουν ένα κατεωνισμό με ζεστό νερό. Η εμπειρία είναι φανταστική, αλλάζει τελείως η κατάστασή σου, ο παλμός σου, ο χυμισμός σου και μπαίνεις μέσα στο θεραπευτικό χώρο αυτό. Αυτό κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες με τους κατεωνισμούς. Πολύ απλό πράγμα που σε προετοίμαζε για να δεχτείς τα υπόλοιπα. Γιατί είπαμε στα ξαφνικά, στην ψύχρα, το να μπεις μέσα σε ένα φαρμακείο και αγοράσεις 5 είδη κουτάκια φάρμακα, δεν θα γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια προετοιμασία. Θα ήταν πιο έξυπνο να γίνει μια προετοιμασία. Με φυσικό τρόπο. Εκεί λοιπόν κοιμάμαι στρωματσάδα εγώ, όλες αυτές τις μέρες που έμεινα,
Και αυτός, επειδή δεν είχε ζήσει ποτέ τον βελονισμό, μου λέει: να ανταλλάξουμε θεραπείες. Εγώ σου έκανα τις δικές μου θεραπείες και σου έμαθα τα βότανα. Εσύ λέει: θα μου κάνεις βελονισμό. Και όντως του βάλα και βελόνες και του άρεσε. Αυτός μάλιστα έχει, επειδή κάθεται ώρες ατελείωτες, παίρνει τα λάστιχα και τα κάνει πολυθρόνες. Και κάθεται στο δικό του χώρο μόνος του και τρώει το χρωτοφαγικό του φαγητό. Και να περάσουμε σε ένα τρίτο τώρα αρχαίο ελληνικό, πώς θα το πούμε, θεραπευτικό, που ήταν η θεραπεία με τη στυλεγγύδα. Θα δείτε ποια είναι η στυλεγγύδα. Καταρχήν είναι ένας πίνακας του 1881 που τον ζωγράφισε ο Σερ Λόρενς Άλμα Ταντέμα, ένας Ολλανδός Άγγλος, ζωγράφος, φιλέλληνας, ο οποίος δείχνει σε πάρα πολλές παρατάσεις όμορφες τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Και εδώ μας δείχνει μία γυναίκα, αφού έχει κάνει το ζεστό της λουτρό, μετά κάνει με αυτή τη στυλεγγύδα το λεμφικό μασάζ. Όσοι ξέρετε από λεμφικό μασάζ, καταλάβετε ότι για να κινηθεί η λέμφος, η οποία είναι το νούμερο ένα του αμυντικό μας, πρέπει να κινηθεί. Δεν μπορεί να κρεμάς 5 τσάντες τη μέρα και να πας σπίτι κουρασμένη και να λειτουργείς να κινείται η λέμφος σου για να σου κρατάει η άμυνα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κινηθεί. Πολύ απλά τα πράγματα. Να πάμε λοιπόν στο Μουσείο της Ολυμπίας και σε πάρα πολλά άλλα μουσεία της Ελλάδας βρήκα στυλεγγύδες. Για να δείτε ότι αυτό το όργανο το χρησιμοποιούσαν 3.000 χρόνια πριν και τώρα δεν ξέρω αν εδώ αρκετά άτομα το ξέρετε. Αλλά τώρα θα το έχετε μάθει. Λέγεται στυλεγγύδα και από εκεί βγαίνει και το στραγγίζω. Αυτό ήταν για μεγάλη χρονική διάρκεια δημοφιλές στους αθλητές, οι οποίοι πέφταν μέσα στα σκάματα, λερωνότανε, βάζαν λάδια οι αθλητές για τις αμοιχές και μετά έπρεπε να καθαριστούν. Το κάνανε αυτό λοιπόν, καθαριζόταν σε όλο το σώμα τους. Και βλέπανε ότι έχουν μετά μια διάβια καλή, έχουν μια ενεργοποίηση σε όλο το σώμα τους. Όσοι λοιπόν εσείς από εδώ έχετε κάνει λεμφικό μασάζ ή σιάτσου μασάζ, καταλαβαίνετε τι λέω. Αν δεν το έχετε εμπειρία, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, γεμάτο το μουσείο και όλα τα μουσεία με τη στυλεγγύδα. Δηλαδή με αυτή την ελληνική τεχνική που είχαμε του λεμφικού μασάζ. Είναι ο πρόδρομος του λεμφικού μασάζ. Σας δείχνω διάφορα τώρα βάζα που φαίνονται αθλητές. Με κρατάνε τη στυλεγγύδα. Ο παιδαγωγός με τον αθλητή, ο αθλητής κρατάει τη στυλεγγύδα. Ξανά. Ένα άλλο βάζο να κρατάει τη στυλεγγύδα. Ένα αναθηματικό που δείχνει τον αποξιώμενο αθλητή, που αυτός με τη στυλεγγύδα κάνει αυτό το υποτυπώδες λεμφικό μασάζ. Από το Μουσείο του Βόλου στυλεγγύδες, από το Μουσείο των Πατρών στυλεγγύδες. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών πάλι ολόκληρο αναθηματικό με αθλητή που όταν πέθαινε είχε μαζί του τη στυλεγγύδα, δηλαδή διάλεξε να έχει τη στυλεγγύδα μαζί του. Φανταστείτε τώρα πόσο δημοφιλής ήταν τότε. Και τώρα το έχουμε ξεχάσει. Στυλεγγύδες από διάφορα μέρη. Τώρα κάποιοι άλλοι που αναβιώνουν την αρχαία Ελλάδα έχουν φτιάξει στυλεγγύδες και τις πουλάνε και δεν ξέρω αν στα αρχαιολογικά μουσεία τα ελληνικά πουλάνε αυτά τα που θα έπρεπε να τα πουλάνε. Λοιπόν, όσοι είναι αρχαιολόγοι, μεταφέρτε το αυτό. Με τις στυλεγγύδες μαζί πηγαίνανε και οι αρίβαλοι. Οι αρίβαλοι είναι αυτά τα μικρά τα βαζάκια που βλέπετε εδώ, στα οποία μέσα βάζαν το βάλσαμο. Αυτό ενδιαφέρει τους φαρμακοποιούς. Τι είχε το βάλσαμο μέσα. Ξανά αυτός με τη στυλεγγύδα και τον αρίβαλο. Βλέπετε εδώ τον αρίβαλο. Μας ενδιαφέρει τώρα το τι βότανε είχε μέσα αυτό το βάλσαμο που αληφόταν πλέον σε όλη την Ελλάδα. Θα σας το πω αμέσως. Α, κάποια στιγμή, όταν περνούσαν τα χρόνια, κάναμε εισαγωγή από την Αίγυπτο σε αρίβαλους, γιατί ήταν καλύτερης ποιότητας, ήταν από αλάβαστρο. Βλέπετε εδώ μέσα μπορείς να δεις και το περιεχόμενο. Ενώ στα δικά μας ήταν πύληνα, ήταν πιο χοντροκομμένα και αρχίσαμε να κάνουμε τις πρώτες εισαγωγές. Λοιπόν, αυτά είναι τα αιγυπτιακά αλάβαστρα, τα οποία υπάρχουν στα μουσεία. Σε πολλά μουσεία θα δείτε ότι κρατούσαμε αρώματα και το βάλσαμο μέσα σε αιγυπτιακά αλάβαστρα. Έχουμε 5 λεπτά, προλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, πήγα στην Αίγυπτο σε ένα σεμινάριο αρωματοθεραπείας και είδαμε τα αλάβαστρα, πώς γίνονται. Εδώ πώς φτιάχνουν τα αλάβαστρα. Είναι δηλαδή τέλεια κατασκευή, δεν χάνει έξω, δεν φεύγει η υγρασία του αρώματος.
Και βλέπετε εδώ πώς από παράδοση φτιάχνουν στην Αίγυπτο τα λάβαστρα από κομμάτια πέτρας. Παίρνεις μια πέτρα δηλαδή από το βουνό και τη σκαλίζεις μέσα και την κάνεις ένα τέλειο δοχείο. Ή βάζαν και τα όργανα των Φαραώ μέσα ή βάζαν και αρώματα κτλ. Λάδια πολυτελείας. Έτσι λοιπόν οι γνώσεις παντρεύτηκαν κάποια στιγμή. Μάθαμε εμείς αυτά που κάνανε οι Αιγύπτιοι, διδάξαμε στους Αιγυπτίους αυτά που κάναμε εμείς στην Αλεξάνδρεια. Εδώ μας δείχνει αυτό στο σεμινάριο πως τα αιθέρια έλαια αυτονών δεν είναι αλκοολούχα εξτράκτη, δηλαδή δεν παίρνουν φωτιά. Κοιτάξτε το παράδοξο, αυτό είναι ένα μπουκάλι με αρωματικά αιθέρια έλαια, το οποίο βάζει μέσα το σπίρτο και δεν τεινάζεται στον αέρα. Γιατί αυτοί έπαιρναν τις ουσίες των φυτών μέσα σε λίπος καμήλας ή μέσα σε λίπος αρνιού. Επειδή είναι λιποδιαλυτά. Λοιπόν, τελείως διαφορετικές τεχνικές, γι' αυτό εκείνων τα αρώματα έμεναν ανέπαφτα 3.500 χρόνια. Ξέρετε ότι έχουν ανοιχτεί οι τάφοι βασιλέων και έχουν βρει μέσα αρώματα από τότε που τα είχαν φτιάξει και δεν έχουν χάσει τη μυρωδιά τους. Παρενθέσεις διάφορες, για να έρθουμε... Λοιπόν, ναι, εδώ σας δείχνω. Πλέον αυτά που είναι στο μουσείο σήμερα, μετά γίναν γυάλινα αυτά, οι αρίβαλοι. Βεντούζα, βλέπετε βεντούζα στην αρχαία Ελλάδα, γυάλινη, επί εποχής Ιπποκράτους. Και το βότανο που χρησιμοποιούσαν μέσα στο βάλσαμο ήταν το λάδανον ή ο κίστος μαζί με το υπερικό. Ή το λέγαν το υπερικό τότε. Λοιπόν, εδώ πέρα λέω πώς γίνεται το κύφι. Αυτό είναι το υπερικό. Το λάδι πλέον που το φτιάχνετε όλοι τώρα. Ξέρετε, βάζετε το υπερικό σε ένα μπουκάλι με λάδι μέσα ελαιόλαδο, τα αφήνετε το καλοκαίρι, γίνεται κόκκινο. Αυτό είναι βάλσαμο, γιατί κλείνει και πληγές και όταν το συνδυάσεις με τον κίστο, ο κίστος κρέτικους, έχεις ένα τέλειο βάλσαμο για τις πληγές, για τις αμοιχές και για την εξωτερική προστασία του δέρματος. Και μπορεί μετά με αυτό να αλήφεσαι και να κάνεις αυτό με τη στυλεγγύδα ή να κάνεις το λεμφικό μασάζ για να κρατάς μια άμυνα. Ο Γαλινός χρησιμοποιούσε πάρα πολύ το λάδανο με το υπερικό μαζί, γιατί ήταν ο γιατρός των μονομάχων στην Πέργαμο. Από εκεί ξεκίνησε ο Γαλινός την πορεία του. Και αυτό το βότανο, το λάδανο ή το βάλσαμο, με αυτό τη σύνθεση στην ελληνική, το κάναμε εξαγωγή σε όλη τη Μεσόγειο. Σε όλες αυτές τις πόλεις που βλέπετε, κάναμε εξαγωγή λαδάνου. Και τώρα ίσως το έχουμε ξεχάσει αυτό. Δηλαδή, πριν από 3.000 χρόνια, κάναμε τη μοναδική εξαγωγή, την special, που την αναζητούσαν όλοι, που ήταν τα επολωτικά αυτά έλαια του βαλσάμου με το λάδανο ή τον κίστο. Να δούμε τώρα τη στυλεγγύδα και σε νεότερες καταστάσεις, τη Ρώμη πλέον οι Ρωμαίοι, μάθανε από τη δικιά μας ιατρική και αρχίσαν και την συνεχίζανε. Και κάναν αυτοί με τα εθέρια έλαια τα δικά μας, αυτά το λάδανο και το βάλσαμο, στα μπάνια τους και βλέπετε εικόνες συνεχώς να δείχνουν αυτή τη στυλεγγύδα. Δεν θέλω να επιμείνω πολύ τώρα γι' αυτό, σας έπεισα μου φαίνεται. Και να δούμε και στην Ινδία τώρα ένα σπουδαίο μασάζ που γίνεται στην επιφάνεια του σώματος και ενεργοποιεί το αμυντικό σύστημα, γιατί κινητοποιεί τη λέμφο, που εκεί γίνεται με δύο άτομα. Στην Ινδία είναι πάρα πολύ ο κόσμος, άρα μπορείς να διαθέσεις δύο άτομα να σου κάνουν ένα μασάζ, σαν στερεοφωνικό μασάζ, και να κινητοποιηθεί η άμυνά σου, βάζοντας και εκεί τα ανάλογα λάδια και προτιμώντας το λάδι. Εδώ με βλέπετε σε κάποια νοσοκομεία, σε διάφορα νοσοκομεία στην Ινδία που τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση όταν πρωτοπήγα το 1988 σε ένα νοσοκομείο της Σρι Λάνκα, βλέπετε εδώ το νοσοκομείο αυτό, να βλέπω γυναικολογικές κλινικές, να βλέπω διάφορα departments και να χρησιμοποιούν μόνο βότανα. Και έξω ζωγραφίζουν από το νοσοκομείο διάφορες πώς μαζεύουν τα φίδια και τα δηλητήρια από τα φίδια. Δεν προφθαίνω να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. Εδώ είναι ένα department γυναικολογίας που όλα γίνονται με βότανα. Εδώ τα ετοιμάζουν οι νοσοκόμες, τα ετοιμάζουν και τα πάνε στους ασθενείς. Και εδώ βλέπετε λοιπόν αυτό το μασάζ που θέλω να καταλήξω, που είναι παρόμοιο με το δικό μας που κάναμε στην αρχαία Ελλάδα, αλλά στην Ινδία γίνεται από δύο άτομα
Και το βλέπετε εκεί να γίνεται στο νοσοκομείο. Αυτός μάλιστα ο ασθενής είχε εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλο αυτό το department ήταν εγκεφαλικά επεισόδια που τους κάναν μασάζ. Και μετά από ένα διάστημα 2 εβδομάδων, αυτοί αρχίσαν να σηκώνονται, να περπατάνε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι οι δικοί μας εδώ που θέλαν με ένα φάρμακο να γίνουν καλά. Γι' αυτό επιμένω ότι χρειάζεται συνδυασμός πραγμάτων. Ολιστική θεραπεία. Το είχα βγάλει σαν άρθρο το 1990 στο περιοδικό του Μπαζέου. Βλέπετε αυτή η φωτογραφία έγινε και εξώφυλλο με το μασάζ αυτό. Έγινε πολύ γνωστή τότε η Αγιουρβέντα. Αυτό είναι πολύ γνωστό, το μασάζ. Το προτιμούν όλοι, το συστήνει ο Deepak Chopra και λέει ότι είναι μασάζ μακροβιότητας. Δεν μπορώ να σας αναλύσω το γιατί πρέπει να κλείσω τώρα. Και θέλω να σας δείξω ότι στη Σρι Λάνκα υπάρχει πανεπιστήμιο Indigenous Medicine, δηλαδή πανεπιστήμιο γηγενούς ιατρικής, κάτι που εμείς εδώ δεν έχουμε. Και να φανταστείτε, η αρχαία ελληνική ιατρική ήταν η νούμερο ένα στην τότε εποχή και δεν έχουμε ένα κέντρο έρευνας και εφαρμογής ίσως της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Και εδώ κλείνω δείχνοντας πώς γίνεται, τι λάδια χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη της Ινδίας. Εδώ να σας δείξω γιατί το κάνουμε 2 άτομα, γιατί είπαμε στην Ινδία περισσεύουν τα άτομα. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα αυτός που φτιαρίζει, έχει και το βοηθό του. Δηλαδή, μπορείς να φτιαρίζεις και να είσαι βοηθός φτιαριστή. Άρα, το να κάνεις μασάζ μπορεί να έχεις και έναν βοηθό μασάζ να σε βοηθάει στα υπόλοιπα. Και εδώ η Σοφία Παπαδοπούλου το εφαρμόζει και στην κλινική που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην άλλη που έχει στην Αθήνα. Έχει φέρει όλα τα σύνεργα και όλα τα λάδια. Και είναι ένα μέρος λοιπόν που εφαρμόζονται αυτά τα μασάζ τα σπουδαία και στην Ελλάδα. Και εδώ κλείνω και σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Φυσική αντιγύρανση, ευζήν και μακροζωία. Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε άλλωστε από στη ζωή μας με τα πανάρχια παραδοσιακά ιατρικά συστήματα Αγιουβέδας και Βελονισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε από τη δικιά σας την Σκοπιά, της Αγιουβέδας και του Βελονισμού. Έχουμε ελάχιστο χρόνο για 1 ή 2 ερωτήσεις, αν τυχόν υπάρχουν που θα θέλατε να ρωτήσετε τους ομιλητές. Αν όχι, να σας ευχαριστήσουμε ξανά και για τη φετινή σας παρουσία. Θέλετε να πείτε κάτι, βεβαίως. Ότι στο περίπτερο της Αγιουρβέδα, στο περίπτερο της Αγιουρβέδα Ελλάς, σας δίνουμε δώρο κάποια από τα βιβλία που έχουμε εκδώσει, ή το επιστήμη, το Αγιουρβέδα επιστήμη της ζωής ή το Αγιουρβέδα ιατρική της φύσης. Αν κάποιος, σε κάποιον δεν αν εξαντληθούν, εν πάση περιπτώσει, θα αφήσετε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και θα σας το στείλουμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.